Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον Σεβαστιμιότατο Μητροπολίτη Σταυροπόλεως Νεάπολης και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αλλά γενικότερα Δυτικής Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όλα όσα είπε χαρακτηρίζουν την πραγματικότητα σε αυτή την πόλη και το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια οι πολίτες των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης μάλλον ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και αυτή την ανισότητα, αυτή την αδικία που ήταν πολύ πριν τα μνημόνια, πρέπει σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, Σεβασμιότατε, για να την αντιμετωπίσουμε, να την αμβλύνουμε. Και νομίζω ότι κάτι καλό πρέπει να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σε ό,τι αφορά τη συσπήρωση και τη διεκδίκηση του δίκαιου, όταν κανείς ακούει το Σεβασμιότατο να ομιλεί περί ταξικότητας και πριν λίγες μέρες εμένα να ομιλώ για την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και την Αγία Σοφιά. Όχι, δεν μπερδέψαμε τους ρόλους, αλλά ενώνουμε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε δίκαια. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική μα και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονίκης να έχουν πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση, σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Θέλω να πω ότι αυτός ο θεσμός που ουσιαστικά δεν είναι περιεχόμενος στην έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο θεσμός των τοπικών μονάδων υγείας, αλλάζει τη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και υπ' αυτήν την έννοια θα έλεγα εγώ ότι είναι εξίσου σημαντικός, συγκρίνοντας βεβαίως τις εποχές και τις δυνατότητες που έχει η χώρα, εξίσου σημαντικός, εξίσου εμβληματικής αξίας και σημασίας με την εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπό την έννοια ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να δώσει, να ανοίξει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε ευρύτατες μάζες του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιοχές εντός εισαγωγικών υποβαθμισμένες, δηλαδή σε περιοχές όπου δεν είχε προτεραιοποιηθεί η φροντίδα το προηγούμενο διάστημα, και ταυτόχρονα να άρει μέρος του μεγάλου βάρους που έχει σήμερα, που έχουν σήμερα οι δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρέπει βεβαίως οι πολίτες να έρθουν σε επαφή και να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς προσφέρεται εδώ. Εδώ δεν προσφέρεται νοσοκομιακή φροντίδα. Προσφέρονται όμως κάτι που είναι εξίσου σημαντικό και είναι η πρόληψη. Διότι η σύγχρονη αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας ρίχνουν ίσως και μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη από ότι στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα ένα μεγαλόπνοο έργο. Ο συνολικός μας σχεδιασμός είναι να φτιάξουμε 239 τοπικές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες τρεις, και δεν τυχαίο, ξεκινάνε από την Δυτική Θεσσαλονίκη, τις Δυτικές Συνοικίες. Ξεκινάμε εδώ στον Εύοσμο, στους Αμπελόκηπους, στον Δήμο Παύλου Μελά, και θα επεκταθούν βεβαίως, αυτές είναι οι τρεις από τις 33 τοπικές μονάδες υγείας που το επόμενο διάστημα θα εγκαινιαστούν στην υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας. Μέσα στη βδομάδα ξεκινάει άλλη μία τοπική μονάδα υγείας στο Ηράκλειο της Κρήτης, την επόμενη βδομάδα 4 στην Θεσσαλία, και έχουμε ένα φιλόδοξο σχεδιασμό να υλοποιήσουμε κατά γράμμα όλα όσα δεσμευθήκαμε ότι θα κάνουμε και ψηφίσαμε στη Βουλή πριν από λίγους μήνες. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Αυτή η προσπάθεια που τώρα υλοποιείται έχει ίσως μια μεγαλύτερη αξία, γιατί δεν υλοποιείται σε μια εποχή που ο δημόσιος προϋπολογισμός έχει δυνατότητες,
δεν υλοποιείται σε μια εποχή που το δημόσιο χρήμα ρέει από τα μπατζάκια μας. Και μάθαμε βεβαίως ότι όταν έρεε από τα μπατζάκια μας, δεν γίνανε υποδομές κοινωνικής προστασίας, φεύγανε δεξιά και αριστερά προμήθειες και μίζες. Δυστυχώς. Έχει μεγαλύτερη αξία τούτη εδώ η προσπάθεια, διότι υλοποιείται σε μια περίοδο δημοσιονομικής στενότητας. Και παρά την δημοσιονομική στενότητα, παρά τη δημοσιονομική ασφυξία, είμαστε σήμερα σε θέση να πούμε ότι ναι, εκεί όπου άλλοι απέτυχαν, εμείς πετυχαίνουμε και βγαίνουμε από την κρίση και σε λίγους μήνες τα μνημόνια θα είναι παρελθόν. Ναι, πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους και με το παραπάνω, όχι μόνο τα πλεονάσματα που προέβλεπαν οι συμφωνίες με τους δανειστές μας, αλλά παραπάνω γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα, το περίσσευμα, να το μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό και μεθαύριο 1.320.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα θα μοιραστούν το κοινωνικό μέρισμα. Και ακόμα περισσότερες, διότι θα ξανανοίξει η πλατφόρμα την επόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπιστούν και ορισμένες δυσκολίες ή αδικίες, άρα θα μεγαλώσει ακόμα αυτός ο αριθμός. Πάνω λοιπόν από το 1/3 των οικοκυριών στον τόπο μας, αυτοί που το έχουν ανάγκη, θα πάρουν από αυτό το περίσσευμα, το οποίο βγήκε μέσα από τις δυνατότητες που είχαμε, μέσα από τον εξορθολογισμό, την μείωση της πατάλης, την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά βεβαίως και την αναπτυξιακή δυναμική που έχει αποκτήσει η οικονομία μας, να φτάσουμε στο σημείο εκείνο να έχουμε αυτό το περίσσευμα για να το μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τις επόμενες μέρες ψηφίζουμε τον πρώτο προϋπολογισμό μετά από 7 χρόνια χωρίς νέα μέτρα και τον τελευταίο προϋπολογισμό μετά από 7 χρόνια που θα είναι προϋπολογισμός σε συνθήκες άρσης κυριαρχίας για τη χώρα μας και την οικονομία μας. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, αλλά και ήδη ο πρώτος χωρίς ούτε ένα ευρώ μέτρα επιβάρυνσης για το 2018. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτές τις συνθήκες να αυξήσουμε κατά 40% τα κοινωνικά επιδόματα. Από τα 650 εκατομμύρια πάμε στα 910 εκατομμύρια τα οποία το 2018 θα δοθούν ως οικογενειακή ενίσχυση, όχι μόνο σε αυτούς που έχουν 3 και 4 παιδιά, αλλά και σε όσους έχουν 2 και 1 παιδί. Ταυτόχρονα γίνεται θεσμός το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που αφορά περίπου 700.000 συμπολίτες μας και προβλέπονται 760 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους 700.000 συμπολίτες μας. Με δύο λόγια, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες κρίσης, όχι μόνο πετυχαίνουμε τους στόχους και βγάζουμε τη χώρα από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε πρωτίστως αυτούς που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ, για άλλη μια φορά, στην δυτική πλευρά της πόλης. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα, την ταξική αντίθεση. Αυτή την ταξική αντίθεση που ήταν και η αιτία που μας οδήγησε στην κρίση. Διότι οι άνθρωποι που ζουν εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη δεν είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν offshore και να βγάλουν τα λεφτά τους έξω αφορολόγητα. Αυτούς λοιπόν εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και με αυτούς δίπλα-δίπλα θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και θα οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία για τις μέρες που έρχονται, που θα είναι μέρες καλύτερης δημοσιονομικής δυνατότητας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μέρες ελπίδας και προοπτικής για τους νέους ανθρώπους, για τη νέα γενιά και για αυτούς που υπέφεραν περισσότερο. Θέλω να σταθώ κλείνοντας αυτό. Πριν από λίγο συνάντησα έναν γιατρό που θα στελεχώσει τούτη εδώ τη δομή μαζί με τους άλλους βεβαίως συναδέλφους του, 12 άτομα προσωπικό σε κάθε δομή, εκ των οποίων
5 ιατροί, 4 γενικής ιατρικής, 1 παιδίατρος. Μου είπε λοιπόν ότι πριν από ένα χρόνο βρέθηκε μετανάστης, οικονομικός, αλλά όχι σαν τους παλιούς μετανάστες που φεύγαν στο εξωτερικό ως ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά ως επιστήμονας, διακεκριμένος, με πτυχία και πολλά χρόνια στα θρανή. Ήταν στη Σουηδία γιατρός. Βρήκε την ευκαιρία μέσα από αυτόν τον θεσμό να επιστρέψει. Εγώ θέλω, ελπίζω, εύχομαι και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις γι' αυτό, να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα βρουν αυτή την ευκαιρία. Να γυρίσουν πίσω οι επιστήμονες, πάνω τους να στήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Αν λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον θεσμό να γυρίσουμε πίσω ανθρώπους που δεν είχαν ευκαιρίες και γι' αυτό έφυγαν στο εξωτερικό, νέους επιστήμονες, και μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον θεσμό, είμαστε διπλά ευχαριστημένοι. Διότι ταυτόχρονα ενισχύουμε τους πιο ευάλωτους, ενισχύουμε εκείνες τις γειτονιές της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, αλλά και στην περιφέρεια που το έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά δίνουμε και μια ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να επιστρέψουν, ώστε μαζί τους και δίπλα τους και πάνω στις δικές τους δυνάμεις να στήσουμε την επόμενη μέρα της αναπτυξιακής προοπτικής της πατρίδας μας. Ανάπτυξη δίκαιη, με κοινωνική στήριξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.